Λοιπόν, αυτό ήταν μολυβοθήκη. Την έχω πάρα πολύ καιρό, από χρόνια, από το δημοτικό. Και πάμε να δούμε τώρα για μολύβια ματιών. Έχω διάφορα. Έχω από 17, από 16, έχω από MUA 2-3 που μου αρέσουν πολύ. Από 16 μου αρέσουν πολύ. Έχω από Deborah Milano. Έχω κάποια από Timu. Από Dust and Cream. Από 16 που είναι πολύ ωραία. Αυτό θα το πάρω για τα έντονα, έτσι, κραγιόν. Λοιπόν, θα πάρω και αυτό που είναι καινούριο από Technique και έχει και την ξύστρα. Θα πάρω από MUA αυτό το σκούρο του Diva που μου αρέσει. Αυτό που μου έχει κάνει η φίλη μου η Μαρία Δώρο. Αυτό από Timu, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, ένα βυσσινί. Θα πάρω ένα nude από Essence, nude καφέ. Και αυτό εδώ, έτσι πάλι nude καφέ από Essence. Και νομίζω αυτά. Γενικά έχω αρκετά σε διάφορες αποχρώσεις, από Elixir, από Timu, από Catrice, έχω δύο. Από Catrice δεν με τρελαίνουνε. Έχω αυτά τα δύο που είναι plumping, υποτίθεται. Α, δεν θα πάρω και αυτό. Από Catrice. Οπότε αυτά θα πάρω μαζί. Αυτά είναι που έχω σε διάφορες έτσι αποχρώσεις. Φούξια, ροζ, πορτοκαλί. Πιο πολύ παίρνω από 16, γιατί δεν θέλω να δίνω πολλά χρήματα. Ή από MUA που έχει πολύ ωραία μολυβάκια, μαλακά. Οπότε αυτά ήταν και τα μολύβια. Μετά πάμε εδώ πέρα που έχουμε τις παλέτες. Τις παλέτες. Αυτό το τέλειο καζευτάκι μου το έκανε δώρο η φίλη μου η Ελένη και είναι απλά τέλειο, εντάξει. Θα το χρησιμοποιήσω και σε φωτογραφίες. Είναι με το αρκουδάκι της αγάπης από Sigla. Λοιπόν, έχουμε κάποιες παλετίτσες εδώ. Έχουμε και μια ξύστρα, την οποία και αυτή θα πάρω μαζί. Είναι από Essence, πάρα πολύ καλή και είναι διπλή. Έχει και για λεπτά και για μεγάλα. Θα την πάρω για τα μολύβια. Λοιπόν, εδώ έχω μία από MAC την οποία έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ και είναι τέλεια παλέτα μου, την είχε κάνει δώρο ο αδερφός μου. Μία από Dust & Cream που είναι και αυτή πολύ καλοκαιρινή. Αυτά δεν βγαίνουν, είναι κόλλα, δεν είναι βρωμιές, αλλά θα την καθαρίσω παρόλα αυτά. Έχουμε μία από Sephora που είναι με nude αποχρώσεις. Θα σας τις δείξω αναλυτικά αν θέλετε σε άλλο βίντεο. Λοιπόν, θα πάρω μαζί μου αυτή από Kiko που έχει πολύ ωραίες σήμερα έντονες αποχρώσεις. Μετά, αυτή μου την είχε κάνει η Βροσέ, η φίλη μου η Άννα και μου έχει σπάσει μία, αλλά έχει ωραίες αποχρώσεις γενικά. Εντάξει, θα σας τις δείξω, θα τα βαθμολογήσουμε παλέτες σε επόμενο βίντεο. Αυτή μου αρέσει και την έχω καιρό, οπότε θα την πάρω μαζί μου και θα τα χρησιμοποιήσω. Και αυτή είναι ωραία από Radiant, πολύ ωραία, με νιούτς χρωματάκια. Θα πάρω και από MUA αυτή να κάνουμε κανένα πολύχρωμο μακιγιάζ που έχει πολύχρωμες αποχρώσεις. Αυτή θα τη δώσω, δεν μου αρέσει πολύ από W7, δεν τη χρησιμοποιώ πολύ, οπότε θα τη δώσω αφού την είδατε. Αυτή είναι τέλεια, την έχω πολλά χρόνια, αλλά γράφουν ακόμα τέλεια τα χρώματα από Focal Lure. Έχει αποχρωσάρες και την έχω χρησιμοποιήσει αρκετά. Πολύ ωραία παλετίτσα. Από Φρεγιάρα, από μια συνεργασία που είχα κάνει με την εταιρεία και αυτή πολύ ωραία παλέτα, απλά τρίβεται αλλά έχει πολύ ωραία χρώματα και καλή απόδοση, παλετάρα. Έχω δύο από Revolution, μία nude με ροζ και μία με πράσινες, κίτρινες και καφέ αποχρώσεις, θα τις καθαρίσω μετά, δεν χάσω τώρα χρόνο, θα σας δείξω μετά. Έχω δύο παλιές από 17, οι οποίες όμως είναι παλιό καλό. Έτσι, πολύ καλές, με πιο nude καφέ αποχρώσεις. Έχω μία που μου είχε κάνει δώρο η φίλη μου η Άννα από Golden Rose, αρκετά χρησιμοποιημένη. Από Technique θα πάρω σίγουρα αυτήν εδώ, που είναι καινούργια που έχω πάρει και μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσουν και τα glitter, αλλά είναι πολύ μεγάλη παλέτα να την κουβαλάω, οπότε μάλλον δεν θα πάρω. Μπορεί να την πάρω στο χωριό μου. Και αυτή, invite only, παλετάρα και αυτή με glitter και τα λοιπά. Οπότε, ναι, αυτά.
είμαστε από παλέτες και αυτή είναι όλα τον Σεφορά, έχει καφέ νούντα από χρώσεις. Λοιπόν, πάμε σε κάποιες παλέτες που έχω εδώ πέρα, που είναι από Catrice και Essence. Έχω αυτήν εδώ από Essence, που είναι τέλεια, της Harley Green, αλλά δεν θα την πάρω. Έχω αυτήν, την οποία μάλλον θα πάρω, η οποία έχει nude. Και μάλλον θα πάρω, γιατί οι πιο πολλές που έχω πάρει είναι με... Έχει πολύ ωραία έτσι nude και ένα καθρεφτάκι, αυτή μάλλον θα την πάρω. Bronze This Way. Έχουμε μία που είναι με μορβάκια, αλλά δεν είμαι σε τέτοιο mood. Είναι πιο ψυχρές υποχρώσεις. Επίσης από Catrice έχω και αυτή, αλλά και αυτή έχει νουντάκια, οπότε όχι. Έχω αυτή που μου αρέσει πάρα πολύ και μάλλον θα την πάρω και αυτήν. Την είχα βρει στο calendar. Αυτή από Essence και πάλι Lion King και Mickey. Δεν ξέρω, λέτε να πάρω και αυτή που έχει ψυχρές και μπλε. Θα την πάρω και αυτή να κάνουμε κανένα μακιγιάζ που δεν την έχουμε πολύ χρησιμοποιήσει. Η Catrice μου αρέσει πολύ και η Lion King, αλλά την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ τη συγκεκριμένη. Εδώ έχει τέλειες αποχρωσάρες, αλλά την έχω χρησιμοποιήσει πολύ και θα την πάρω στο χωριό μου σίγουρα αυτή. Οπότε δεν την παίρνω εκεί. Λοιπόν, και πάμε εδώ πέρα. Εδώ έχουμε κάποια κραγιονάκια, κάποια γλωσσάκια, έτσι πιο... Okay, ωραία και αυτά. Έχουμε από Ερντούε, ένα μοβάκι είναι αυτό κάπως, που μου το έχει κάνει εδώ η φίλη μου η Μαρία. Ένα βιολετή μοβ, πιο χειμωνιάτικο θα έλεγα. Το βάλω εδώ πέρα τώρα. Έχουμε από Seventeen ένα μοβ ψυχρό, ωραίο και αυτό, μοιάζει με ένα από κίκο που έχω, πολύ ωραίο, σας το έχω δείξει αυτό. Πάλι από Maybelline, αυτό θα το βάλω με τις Maybelline, άντε καλή εστίαση. Πολύ ωραίο, ένα καρπουζί που μην είχατε καμία σχέση με το πως φαίνεται, είναι καρπουζί. Πολύ ωραίο, θα το βάλω με τα Maybelline, που είναι τα Maybelline, που είστε. Εδώ είναι. Είναι Maybelline αυτό. Σας το είπα 100 φορές, ναι. Ένα από Lady Venezia, μια εταιρεία του Hondos, ισπανική νομίζω. Ένα καφετί μικρό από Golden Rose, πολύ ωραίο και αυτό. Έχω ένα γκλωσσάκι που τελειώνω, όπως βλέπετε, είναι κάπου εδώ από Tarte. Πολύ ωραίο γκλωσσάκι, θα το βάλω εδώ. Ένα tint. Πολύ ωραίο και από πίσω έχω κάποια από Wet n Wild. Ένα από εταιρεία Μίνα. Μου πάει αυτό το gloss, είναι πολύ ωραίο. Θα το βάλω και αυτό στο αγαπημένο. Το πάρω στο χωριό μου. Είναι πιο σκούρο. Και έχω ένα lip balm από Colors και ένα από Lipozan. Θα πάρω και ένα Lipozan. Το Cherry Shine, έτσι για ενδιάθρωση των χείων. Εδώ έχω μια βλακεία nude από Hondo Center, μεγάλη βλακεία. Έχω κάποια της Golden Rose που μου αρέσουν πολύ, γκλωσσάκια, ένα matte, πολύ ωραίο κόκκινο, αν δεν είχα πάρει θα έπαιρνα αυτό. Ένα duochrome, ένα ενυδατικό, αυτό είναι παρόμοιο με ένα της Catrice, οπότε θα το δώσω αυτό. Χρειάζεται να έχω και το ίδιο και έχω και πολλά κραγιόν. Αυτό είναι σαν... Balm, οπότε θα το βάλω εδώ με το Balm και θα το πάρω και αυτό μαζί, μου αρέσει, είναι από τα λίγα σκούρα που μου πάνε και μου βίζει και είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε θα το πάρω και αυτό. Μετά, αχ, έχουμε πάλι κάποια Lip Oil από Essence. Αυτό είναι το αγαπημένο μου με Cranberry και αυτό μου αρέσει και αυτό το τελειώνω. Αυτό αλλάζει ανάλογα με την απόχρωση και το pH. Ένα με ginseng που δεν είναι το αγαπημένο μου. Έχω ένα clear gloss από Essence. Πολύ μου αρέσει αυτή η σειρά. Έχω πάρα πολλές αποχρώσεις. Ένα ροζάκι πάλι από αυτή τη σειρά. Ένα λίγο πιο παλιό το οποίο έχει κατέβει. Γιατί το έχω σχεδόν τελειώσει. Έχει αρχίσει και κατεβαίνει. Ένα καινούριο, ωραίο και αυτό, παίζει να το πάρω, το σκέφτομαι, που είναι έντονο χρώμα. Αυτό είναι από Ούσας, δεν ξέρω τι δουλειά έχει εδώ. Το βάλω εδώ με τα γλωσσάκια που είναι και τα Ούσας. Πολύ ωραίο, το είχα πάρει τα Χριστούγεννα και έχει και αυτό γκλίτερ, αλλά είναι πιο σκούρο. Ένα από
Essence, το οποίο είναι σαμπάν. Το έχω βάλει αρκετά και αυτό, είναι ωραίο. Και τρία Juicy Bomb. Θα πάρω αυτό που είναι με παπάγια και είναι έτσι πιο καλοκαιρινό, αλλά μου αρέσουν και τα τρία. Ειδικά αυτό που είναι με ρόδι και αυτό με παπάγια είναι τέλεια. Το άλλο νομίζω είναι μπανάνα και είναι πιο διάφανο. Βασικά, δεν ξέρω. Θα δω ποιο θα πάρω. Θα το σκεφτώ λίγο αν θα πάρω το πιο διάφανο ή αν θα πάρω κάποιο με χρώμα. Ας θα πάρω το καινούργιο να το δοκιμάσω. Μετά, εδώ, έχουμε όλα τα γκρεσάκια αυτά εδώ από Essence. Βλέπετε ότι γίνεται δουλειά σε αυτά. Αυτό το έχω φτάσει μέχρι εδώ. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ και αυτά. Είναι πάρα πολύ. Ειδικά αυτό το έχω από πέρσι και το τελειώνω. Είναι το κοραλί. Δεν φαίνεται, αλλά έχει κατέβει πολύ. Μου αρέσει πολύ αυτό εδώ. Θα το πάρω και μαζί. Αυτό είναι κάπως χρυσό. Θα το πάρω αυτό γιατί δεν έχω πάρει άλλο χρυσό. Μ' αρέσει πολύ αυτό το μοβάκι και θα το πάρω και αυτό. Και αυτό είναι ωραίο, ψηλοδιάφανο με λίγο ροζάκι. Ένα, αχ, και αυτό είναι τέλεια απόχρωση, είναι κάπως καφετή νουτ, αλλά εντάξει, θα τα πάρω και όλα. Ένα ροζάκι, αυτό το έχω φορέσει. Και θα πάρω και αυτό το Barbie Pink που είναι από τα αγαπημένα μου. Οπότε αυτά θα πάρω. Το μαβάκι, το φούξια και το χρυσό. Ωραία, τα είδαμε και αυτά. Όπως βλέπετε από Essence έχουμε πάρα πολλά γκρουσάκια γιατί είναι οικονομικά και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και τελειώνουμε με το πρώτο. Θα τα κάνω βασικά κάπως έτσι γιατί κρίνει η κάμερα, πάντα θα σας τα δείχνω ανά τοποθεσία. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα αυτό εδώ που ανοίγει make-up, είναι από Technique. Είναι ουσιαστικά σταγόνες και ανοίγεις make-up. Αυτά. Τώρα, συνεχίζουμε με αυτό εδώ το μεγάλο που είναι από Timo. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τώρα τι θα πάρουμε. Έχουμε μεγάλο δρόμο ακόμα. Λοιπόν, πάνω έχω όλα τα make-up. Αυτό το τελειώνω, θα το αφήσω να το τελειώσω γιατί δεν με ενθουσιάζει από Shane Leader. Εντάξει, καλούτσικο για κάθε μέρα, συμπαθητικό, όχι κάτι ιδιαίτερο. Μετά, σίγουρα θα πάρω από Essence ένα από αυτά εδώ, να δω ποιο είναι το πιο σκούρο. Λοιπόν, οπότε πήρα από Essence, έχω δύο, είναι από τα αγαπημένα μου make-up, πάρα πολύ καλό. Έχω τη Skiko που το τελειώνω, το Smart Hydrating Foundation, αυτό κάθεται πολύ καλά και γράφει και πολύ καλά στην κάμερα το συγκεκριμένο. Και αυτό το τελειώνω. Έχω ένα από 17 που είναι ωραίο αλλά αρκετά παχύριστο και είναι πιο βαρύ, δεν είναι για καλοκαίρι οπότε δεν θα το πάρω, αλλά πρέπει να το πάρω στο χωριό για να το τελειώσω. Αγαπημένο από Wet n Wild, αγαπημένο από Catrice το HD. Λέτε να πάρω και αυτό, δεν ξέρω. Θα πάρω σίγουρα αυτό που είναι σαν primer και έχει και αντιλιακό, βασικά είναι αντιλιακό με λάμψη. Οπότε θα το πάρω. Έχω και από Seagram αυτό που μου αρέσει πολύ. Γενικά, τα αγαπημένα μου είναι από Seagram, από Catrice, από Kiko και από Essence. Αλλά μου αρέσει και αυτό και ναι. Τώρα δεν ξέρω, να πάρω και τη Seagram. Λέτε, θα πάρω και Seagram. Θα πάρω και τη Seagram. Από Essence και από Seagram. Λοιπόν, μετά έχω κάποια εδώ καινούργια σφουγγαράκια για κονσίλερ και τα λοιπά, κάποια μικρά αρωματάκια που με βολεύουν. Α, έχω και αυτό από Essence, το Insta Perfect. Είναι ωραίο, είναι λεπτόρευστο, απλά είναι αρκετά ανοιχτή απόχρωση, δεν είναι ακριβώς για καλοκαίρι που θα μαυρίσω, οπότε θα το παίρνω αυτό. Έχω primer από Kiko, πολύ ωραίο, από MUA το Pro Base, από Essence το Fix and Last και αυτό μου αρέσει. Θα πάρω και αυτό από Essence που είναι έτσι για πιο χαλαρό, αν θέλω έτσι ένα πιο light μακιγιάζ. Primer κι άλλο από Essence, θα τα βάλω βασικά ανά κατηγορία γιατί έχω πολλά της Essence, αυτό θα το πάρω μαζί μου. Και μετά καθίστε να φτιάξω λίγο τα primer και αυτό θα το πάρω από Technique να το τελειώσω, αγαπημένο. Είναι για λάμψη και για το σώμα και σαν primer, πολύ ωραίο.
Λοιπόν, και έχουμε από Essence, έχω αυτό, αυτό και αυτό. Οπότε θα βάλω, και αυτό ωραίο από Maybelline για λάμψη. Αυτό έχει γίνει νερό, το είχα πάρει από ένα site της Αμερικής, οπότε θα φύγει, όπως βλέπω. Θα βάλω εδώ πέρα τη Kiko Maybelline και MUA. Και εδώ θα βάλω τις Essence, με λάμψη από Essence έχω και αυτό. Άρα δεν θα πάρω 100, εντάξει, και ένα της MAC, έτσι είναι η size. Αυτά, οπότε μαζί μου θα πάρω τις Technique και δύο, ένα της Technique, αυτό εδώ που είναι για λάμψη, ένα Skin Tint που είναι ελαφρύ, το αγαπημένο μου και ένα από Sigla. Λοιπόν, ωραία. Μέχρι στιγμής σχεδόν έχει γυρμίσει το... Εδώ έχουμε eyeliner, από εδώ έχω πολύχρωμα, πράσινο μόβ, αυτά μου τα έκανε δώρο η φίλη μου η Ελένη, είναι με τα αρκουδάκια της αγάπης. Πράσινο και μόβ, θα πάρω νομίζω το μοβάκι, το πράσινο, θα πάρω το πράσινο να κάνω τη διαφορά. Μόβ μπορώ να βάλω και στο χωριό μου, θα πάρω το λαχανί. Μετά έχουμε από MUA ένα μόβ που δεν μ' αρέσει πολύ, ένα πράσινο από τη σειρά Joker και αυτό δεν με τρέλανε, αλλά θα του δώσω και άλλες ευκαιρίες. Ένα κόκκινο από Φρεγιάρα, top eyeliner από Φρεγιάρα. Ένα μπλε electric από Elizabeth Arden. Δύο από Essence, ένα καφέ και ένα μαύρο. Ένα από Kiko, αυτό δεν με τρελαίνει. Ένα από Σίγραμ, πολύ ωραίο. Με παίρνει τηλέφωνο η μαμά μου, μισό. Λοιπόν, έχουμε δύο από Kiko. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ το καινούριο. Αυτό από σειρά vegan δεν μου αρέσει. Ένα από Catrice, ένα από Sigram. Άλλο ένα από Sigram και ένα από Essence. Eyeliner χρησιμοποιώ πολύ. Θα πάρω αυτό που μου αρέσει από Essence. Θα πάρω και αυτό έτσι που είναι σε τέτοια μορφή από Kiko. Και πήρα και το πράσινο. Λέτε να πάρω και το καφέ. Θα πάρω και ένα καφέ. Δεν υπάρχει. Αυτά. Α, και έχω και αυτό εδώ το γαλάζιο, το ωραίο από Jumbo. Ωραίο και αυτό. Και ένα έτσι μπιδάκι που μου είχαν στείλει έτσι δώρα. Από τις βλεφαρίδες που είχα. Κάποια σφουγγαράκια πινελάκια. Θα πάρω σίγουρα αυτό. Θα πάρω άλλο ένα beauty blender. Και άλλο ένα beauty blender. Και κάποια πίσω μικρά από Essence. Και θα πάρω και αυτό για πούδρα. Αυτά θα τα βάλω χωριστά τα πινελάκια κτλ. Και εδώ πέρα κάτω έχω τους φακούς μου, αυτούς που δεν έχω ανοίξει ακόμα, τρία ζευγάρια έτσι καβάντζα. Ένα από Shein, όχι, TTDI, ένα από Fresh Look και νομίζω και ένα από Shein έχω. Και διαφορετικές. Λοιπόν, και αυτό είναι το πρώτο pad, κάπως έτσι δείχνουν τα καλλιτικά μου. Γενικά προσπαθώ να τα οργανώνω ώστε να ξέρω ακριβώς τι έχω, που έχω κτλ. Τώρα βέβαια είναι εδώ πέρα πάνω πάρα πολλά πάνω στο γραφείο. Κάπως πρέπει να τα φτιάξω να μην δείχνουν τόσα πολλά. Αυτά τα έχω στα τσαντάκια. Έχω εδώ πέρα δειγματάκια και παίρνω μαζί μου στις τσάντες. Και είναι πολύ βολικά γιατί ανά πάσα στιγμή ψεκάζομαι. Αυτή είναι η αγαπημένη μου κολόνια, η Flower Bomb. Μου έχει τελειώσει βέβαια, αλλά για πολλά χρόνια έπαιρνε αυτή την αυθεντική και με τρελαίνει. Λοιπόν, αυτά. Α, εδώ πέρα ξέχασα να σας δείξω αυτό. Εδώ έχω κάποια γκριτεράκια και κάποια τσιμπιδάκια φρυδιών. Ό,τι έχει να κάνει με γκριτερ, στράση κτλ. Και εδώ πέρα έχω κάποια μικρά μασκαράκια. Και έχω και 2-3 σκόλες για βλεφαρίδες. Μία από Essence, μία από... πώς λέγεται αυτή. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων είναι πολύ καλή. Την πουλάνε στο Αρωμάνια. Ρίλι, πώς λέγεται ρε παιδιά, είναι waterproof. Δεν θυμάμαι, είναι γνωστή εταιρεία. Αλλά δεν θυμάμαι ποια είναι και δεν φαίνεται κιόλας, τέλος πάντων. Και μία από Eye. Ούτε θυμάμαι όπου την είχα πάρει. Και έχουμε και τρεις μικρές έτσι μασκαρίτσες. Ένα ψαριδάκι για βλεφαρίδες. Chanel, Benefit, Armani και
Lancôme. Και τις κόλλες έτσι αυτά. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο part με τα κριτικά. Όταν τα φτιάξω και λίγο καλύτερα, γιατί επικριτεί ένα χάος εδώ, όταν αραιώσουν λίγο πάνω στο θρανίο, θα σας τα δείξω και πιο καλά. Και γράψτε μου αν θέλετε κάποια κατηγορία τύπου, ας πούμε, της μάσκαρα ή τα, ξέρω εγώ, γκλουσάκι ή τα κραγιόν, να τα δούμε, ή τις παλέτες, να τα δούμε πιο αναλυτικά και να τα βαθμολογήσουμε. Αυτό είναι το πρώτο πάρτι, τα ρουζάκια, ό,τι θέλετε τέλος πάντων, ό,τι αρέσει τον καθένα να μου γράψει. Και αν το πούν πολύ, θα γίνει και βίντεο με βαθμολόγηση π.χ. των μασκαρών ή ό,τι θέλετε και σας ενδιαφέρει να βαθμολογήσουμε και να αξιολογήσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο part. Είναι αρκετά, δεν χρειάζεται εννοείται κανείς σας να έχει τόσα. Απλά εγώ επειδή κάνω και μακιγιάζ, μου δίνει και πολλές κοπέλες μου τα χαρίζουν. Έχω κερδίσει και σε διαγωνισμό, αγοράζω και εγώ συνέχεια, γιατί είναι η τρέλα μου. Έχω αρκετά, όμως σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να έχετε τόσα πολλά καλλιτικά και εννοείται ούτε χρειάζεται να τα πάρετε μαζί σας τόσα πολλά όσο έχω πάρει εγώ. Έχω πάρει αυτό το τσελάκι που μου είχε φέρει ο αδερφός μου από την Disney, που είναι με την πιντάμορφη και το τέρας, και σχεδόν έχει γεμίσει. Βέβαια νομίζω ότι τελειώσαμε, μόνο πούδρες δεν έχω πάρει ακόμα, αλλά τέλος πάντων έχω εδώ και τα μωρομάντιλα να καθαρίζω. Αυτά ήταν τα καλλιτικούλια μου, ελπίζω να σας άρεσαν. Κάντε και ένα like και εγγραφή και θα τα πούμε σε ένα επόμενο που θα σας δείξω τι έχω εδώ μέσα, τι έχω εδώ.